Να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή συνέντευξη τύπου. Για μας είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που φιλοξενούμε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου τον ιδρυτή του Sparta Race, τον κύριο Τζο Ντεσένα, ο οποίος ήταν και από πέρσι να έρθει, αλλά φέτος το πρόγραμμά του το καθόρισε για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, που δείχνει τη βαρύτητα που σαν διοργάνωση θέλουν να έχουν μια καλύτερη έτσι, οργάνωση για το Sparta Race. Τον ευχαριστούμε που είναι στην πόλη μας και μάλιστα έμεινε και χθες και έμεινε σε μια ωραία περιοχή στην Αναβητή, την άποπος της φυσιολατρίας και του αθλητισμού, γι' αυτό επέλεξε να πάει σε τέτοια μέρη να μείνει. Τον κύριο τον Κώστα τον Τέρι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος ή διεθνών σύμβουλος της Western στην ΙΝΤΑΦ εδώ της περιοχής για τους τύπους, ο οποίος ήταν και πέρσι εδώ στην περιοχή, ήταν και από τους ανθρώπους που πίστευσε σε αυτόν τον αγώνα και το έδειξε και έπρεπε. Τον Γιώργο τον Πόκερ, τον είχαμε τον Τζόρ τον Πόκερ, τον είχαμε και πέρσι και στη συνέντευξη. Είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Αυστριακού. Και θα ανακοινώσουμε φέτος τον αγώνα ο οποίος ήδη το είχαμε αφήσει έμεσα ότι θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Θα μας πούν τις ιδιαιτερότητες που έχουν στον αγώνα και να αρχίσουμε να κάνουμε την καμπάνια τη συγκεκριμένη. Στη συνέντευξη που είχαμε κάνει μετά το τέλος των αγώνων, διαπιστώσαμε ότι είναι ένας αγώνας σημαντικός για την πόλη μας. Παρόλο που ο πρώτος αγώνας, τα προβλήματα που είχαμε σαν πρώτο αγώνα, σαν διοργάνωση, τα ξεπεράσαμε και θεωρούμε ότι έγινε ένας αγώνας σε πολύ καλά επίπεδα και ευελπιστούμε φέτος να είναι πολύ πιο ανώτερος και από τη διοργάνωση και συμμετοχών. Και αυτός ο αγώνας είναι για την πόλη μας πάρα πολύ έτσι η επένδυση και προοπτική και την ιστορία της αλλά και του αθλητισμού. Έχουμε να δώσουμε, πριν πάμε στη συνέντευξη, επειδή για μας είναι τιμή να δώσουμε ένα δώρο αναμνηστικό από το Δήμο Σπάρτης στον Τζο Ντεσένα και αυτό δεν είναι άλλο από το Λεωνίδα μας, ο οποίος θα τον έχει και θα τον παρουσιάσει και μετά να κάνουμε και τη συνέντευξη. Thank you. Thank you. This is fantastic. I was afraid of the he was going to give me the big one. Το μεγάλο θα το δώσω μετά από 15 χρόνια που θα συνεχίσω όπως θα ξεκινήσουμε τη συνέντευξη από το Τζο Ντεσένα. Okay, this is an unbelievable honor to be here today. I've been working on this mission for over 15 years. I've been wearing this sweatshirt for 15 years under the word Spartan. I can't believe that I am actually, and we are actually here, where it all started. The history and the honor and the warriors and the spirit of this place just oozes into you. I've been here now 24 hours and I don't want to leave. My wife wants us to move to Boston, but I sent her a video this morning from my phone and I said, I want to move here. I like it here. I love everything about this place. So very excited to be here, very excited to host a race on November 2nd, 3rd, and 4th. This is going to be our world championship. We will allow people to come in by invitation only, and this will become, for us, the largest event in the world. We're in 42 countries now. We will have 275 events this year, but everything will culminate here in Sparta. So this will become the place that everyone in the world is looking towards. So very excited, and thank you for having us. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για τον Τζο Ντεσένα το ότι βρίσκεται εδώ, εδώ και 15 χρόνια. Εδώ και 15 χρόνια. Τώρα βλέπει. Τώρα λοιπόν είναι καλύτερα.
ξαναλέω λοιπόν από την αρχή ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή που βρίσκεται εδώ. Εδώ και 15 χρόνια προσπαθεί για αυτό το πράγμα. Όπως βλέπετε, φοράει αυτό το μπλουζάκι 15 χρόνια και προσπαθεί για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το πιστέψει ότι πλέον βρίσκεται εδώ κοντά μας. 24 ώρες βρίσκεται εδώ και είναι τόσο χαρούμενος που μιλώντας με τη γυναίκα του, της έστειλε μια φωτογραφία από το κινητό του και της είπε ότι δεν θέλω να γυρίσω στην Βοστόνη, θέλω να μείνω εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πλέον ξεκίνησε τέτοιο αυτό το event και φέτος είναι πολύ μεγάλη χαρά του που θα διοργανώσουμε για πρώτη φορά στον κόσμο το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Trifecta, που σημαίνει και οι τρεις αγώνες συνολικά αθρηστικά θα μετράνε για αυτόν τον αγώνα, δηλαδή οι αθλητές θα συμμετέχουν και θα τρέξουν και στους τρεις αγώνες και στις τρεις διαδρομές και θα βγει ο παγκόσμιος πρωταθλητής του Trifecta. Είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει περιορισμένες θέσεις και είναι μόνο με πρόσκληση και με πρόκριση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τον μεγαλύτερο αγώνα αυτή τη στιγμή. Σε 42 χώρες έχουμε 275 events, αλλά όλα αυτά θα έχουν την κατεύθυνση και θα φέρουν τον κόσμο να θέλει να έρθει στη Σπάρτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο και θα γίνει μόνο εδώ και θα γίνεται και τα επόμενα χρόνια. Well, as I think this, as Joel said, this race will be the unique and the first one, the first world championship, which will unite and bring the people international to this city of Sparta and to this region. And it will be for us the first time that we create a race format on qualification system. And also on the technical development of the race, like a staggered start, which means that the last one, the ultimate winner, will be crossing the first as the first one the finish line. It's certain things we will put into place with this race here is definitely unique and the first time, and this will make it even more unique and more special to. Wanting people to participate here, to get qualified for this race here in the future, and yeah, bring people here and to tell the history about this place, this spirit of the ancient Spartans, and create a very very great and international event here. This will be showcased on Facebook Live, which is in partnership with Facebook. So millions of people will watch this event from at least 42 countries around the world, and most likely more. This will be on an international stage live while it's happening. Εξήγησε λίγο περισσότερο την διαδικασία για το φετινό event και ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με τα υπόλοιπα που έχει συνηθίσει ο κόσμος παγκοσμίως. Οι μεγάλες διαφορές είναι ότι σχεδιάζεται ένα event το οποίο θα φέρει πλέον τον κόσμο στην Σπάρτη με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, δημιουργείται τρόπος για να γίνει η πρόκριση. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να προκριθεί για να έρθει στη Σπάρτη. Δεν μπορεί απλά να πληρώσει μια συμμετοχή και να έρθει. Το δεύτερο που θα γίνει και είναι διαφορετικό σε σχέση με όλα τα άλλα event είναι το εξής. Ότι θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία, η διαδικασία στην οποία θα αφρίσουμε τους χρόνους από την υπέρ και τη μεσαία διαδρομή και στη μεγάλη διαδρομή οι αθλητές αφήνουν με τη χρονοκαθυστέρηση. Αυτό δημιουργεί κάτι πολύ ωραίο, ότι στον τερματισμό της μεγάλης διαδρομής θα έχουμε τον πραγματικό νικητή που θα φτάσει πρώτος. Αυτό δεν γίνεται πουθενά παγκοσμίως, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα και θα έχει, πιστεύουμε ότι θα έχει μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, ειδικά στον τερματισμό. Επίσης, ο κύριος Δεσένα μετά προσέθεσε ότι το συγκεκριμένο event θα καλυφθεί στο Facebook Live με κάμερες οι οποίες θα γίνουν μια πολύ μεγάλη παραγωγή και θα προβάλλεται σε 42 χώρες του κόσμου. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο πολλοί κόσμος θα έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία και σε αυτό το υλικό. Ήδη να σας πω ότι πέρσι, στον περσινό αγώνα που κάναμε ένα μικρό live στη μικρή διαδρομή, είχε περισσότερα views από οποιοδήποτε αγώνα άλλων έγινε Facebook Live κατά το 2017. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο πολύ ο κόσμος θέλει να δει το συγκεκριμένο event της Σπάρτης.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία άλλη μία φορά. Αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει να γίνουν τα επόμενα χρόνια, είμαστε τόσο χαρούμενοι που καταφέραμε από τη δεύτερη κιόλας χρονιά να τα πετύχουμε. Ευχαριστούμε το Δήμο, ευχαριστούμε το Σπάρταν που μας εμπιστεύτηκε και σας υποσχεθούμε ότι θα δείτε τα καλύτερα πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ μαζί μας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα θέλετε να πούμε. Πριν πάμε σε ερωτήσεις, από ό,τι ακούστηκε, γιατί είναι μερικά πράγματα τα οποία και εμείς σήμερα τα ακούσαμε, σαν δημοτική αρχή, τα οποία τα χειροκροτούμε και τα επιβεβαιώνουμε. Οφείλει η πόλη της Σπάρτης και ο Δήμος και γενικότερα η κοινωνία να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί από ό,τι κατάλαβα, θα είναι ένας αγώνας, παρόλο που συζητάγαμε ότι αυτό το παγκόσμιος τελικός θα γίνει μετά από ορισμένα χρόνια, από ό,τι κατάλαβα ξεκινάμε τώρα να τον αρχίσουμε να τον διοργανώνουμε με μια καινούργια μεθοδολογία, που σημαίνει είναι ένα σημαντικό έτσι πλεονέκτημα για την πόλη της Σπάρτης. Οφείλουμε εμείς σαν πόλη της Σπάρτης, σαν Δήμος, αλλά και γενικότερα σαν κοινωνία, να στηρίξουμε την προσπάθεια. Θεωρούμε θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από πέρσι, όταν οι υπολογισμοί που μας έλεγε και ο Τζόρτς, αλλά και ο Κώστας, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι που ασχολούνται με το Σπάρτα, ευελπιστούν να έχουμε 2 με 3 φορές παραπάνω επισκεψιμότητα στην πόλη. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση και εμείς εδώ να τα αποκριθούμε και να οι άνθρωποι που θα είναι σαν επισκέπτες εδώ να περάσουν πολύ καλά. Το καταφέραμε πέρσι. Όλα αυτά τα μηνύματα που βγήκαν έξω μέσα από τα social media αλλά και γενικά από την παρουσία έδειξαν ότι η πόλη της Σπάρτης είχε μια πολύ καλή ανταπόκριση. Και αυτό οφείλεται στη συνεργασία που είχαμε και με την ΤΑΠ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα η παρουσία και η θεσμοθετημένη από με τον Τσόντα Σένα προϋποθέτει ότι θα αποκόψουμε το καλύτερο. Να πάμε στις ερωτήσεις ό,τι θέλετε. Οι ειδικοί θα απαντήσουν, εμείς θα διευθύνουμε. Κύριε Λαπρόπουλο. Just to expand on what the mayor said, it's very important that the local community supports and really makes an incredible experience for the guests that come in. To give you an example, the Hawaiian Marathon, just a marathon, will bring in $150 million of economic boost in 2 or 3 days. So that took years to develop, but if the local community takes care of these people and they have an incredible experience, 5 or 6 years from now, this event could bring that kind of economic impact to the community. Είναι πολύ σημαντικό και το δίνω ως παράδειγμα το πόσο πρέπει να βοηθήσει η τοπική κοινωνία και να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια. Και για παράδειγμα σας δίνει τον μαραθώνιο της Χαβάης, όπου μέσα σε 2 με 3 ημέρες γίνεται τζίρος 150 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνες τις μέρες. Αλλά αυτό όμως γίνεται λόγω του ότι η τοπική κοινωνία υποστηρίζει αυτό το πράγμα και όλους από τον καθένα από τη δικιά του πλευρά προσπαθεί και βοηθάει για αυτό το event. Οπότε καλεί και αυτός από την πλευρά του, όπως είπε και ο Δήμαρχος, να το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία γιατί μόνο καλό μπορεί να φέρει. Λοιπόν, σε ερωτήσεις. Ο κύριος Λαμπρόπουλος. Να σας καλωσορίσουμε στην Σπάρτη. Και ήθελα να ρωτήσω ποιες οι εντυπώσεις των αθλητών πέρυσι που ήρθαν και έτρεξαν και αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί για τη φετινή χρονιά. Do you want to answer, George, maybe this question? What did we miss last year? What could they do better? It means, first of all, they asked what was the athletes felt. What was the impression of the athletes? And also, if we missed something last year, we will do something better to find the problems that we have. I think in regards to the time what we had to implement the race last year, it was very fair done, very well done at that point. But of course, we can improve a lot of things in terms of logistic infrastructure, welcoming the guests and the athletes here, as well as support from the local community. We had very good community support from the university.
from, I think, from the people around. But I think this has to go, as Jill said, with the Hawaiian marathon. 5 years from now, we will experience a much different collaboration and partnership with the people in Sparta and the suppliers and the chain of needed infrastructure would be need to host more and more people coming here, international people coming here. Αν αναλογιστούμε τον χρόνο τον οποίο είχαμε, διότι πέρσι αναλογικά ανακοινώθηκε σχέση με τους υπόλοιπους αγώνες αργά, ο αγώνας ο οποίος τελικά έγινε ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Οι αθλητές φύγανε ευχαριστημένοι, προφανώς και μπορούσαν να γίνουν πράγματα καλύτερα, εννοείται αυτό, και σε θέματα σχεδιασμού του event και στον τρόπο ο οποίος θα καλωσορίσουμε τους αθλητές αλλά και τους συνοδούς τους μαζί. Είναι πολύ σημαντική όμως η βοήθεια που είχαμε από το Δήμο, εννοείται. Από το Πανεπιστήμιο, το οποίο με τους εθελοντές του γενικότερα μας βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε, ναι, μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, εννοείται, αλλά το βασικό είναι ότι οι αθλητές και οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν πέρσι, σε γενικές γραμμές, έμειναν ευχαριστημένοι. And maybe one more part, I think, which we experienced in the last year's race was what we want to is bring and of course respect the history of the ancient Sparta, but I think we also want, and this is a big platform and a big chance for Sparta and the history of Sparta, to use the Spartan race to bring this out to enormous reach of people. So I think between respecting the facilities we are using, running through, going through, etc., will at the end support the full idea of bringing the history of Spartan to a massive amount of people worldwide. Και αυτό που θέλω να προσθέσω επίσης είναι το πόσο σημαντικό είναι να σεβαστούμε την ιστορία της Σπάρτης, αλλά παράλληλα όμως να τη συνδέσουμε και με τον αγώνα, για να μπορέσουμε έτσι να προσεγγίσουμε όλο και περισσότερο κόσμο για να έρθει σε Σπάρτη για αυτό το συγκεκριμένο αγώνα και βέβαια για την ιστορία να επισκεφθεί την πόλη και να περάσει καλά. Κάποιος άλλος. Καλώς ήρθατε στη Σπάρτη. Θέλω να μου πείτε πόσους αθλητές περίπου υπολογίζουμε ότι θα έχουμε φέτος μαζί μας. Λοιπόν, πέρσι να σας δώσουμε μια απάντηση καταρχήν για τον περσινό αγώνα για να έχετε και ένα μέγεθος, να το πούμε έτσι. Πέρσι ήταν περίπου 2.000 αθλητές, σαν συμμετοχές. Γιατί κάποιος αθλητής υπάρχει περίπτωση να κάνει παραπάνω από ένα αγώνα. Φέτος, αυτό το setup το καινούργιο το οποίο παρουσιάζουμε με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Trifecta δημιουργεί μια άλλη βάση στην οποία μπορούμε να υπολογίσουμε τους αθλητές. Και τι εννοώ, ο κάθε αθλητής ο οποίος συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην ουσία κάνει τρεις αγώνες εδώ. Άρα λοιπόν, οι συμμετοχές ή ο αριθμός των αθλητών είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υπάρχει όριο φέτος και είναι οι 3.000 αθλητές. Αυτή είναι. Όσον αφορά μετά τις ανοιχτές κατηγορίες, δηλαδή η μικρή και η μεσαία διαδρομή, θα είναι ανοιχτή για τους Έλληνες που μπορούμε εκτός Παγκόσμιου Πρωταθλήματος να συμμετάσχουμε, όπου εκεί περιμένουμε τους Έλληνες να διπλασιαστούν. Οπότε, να σας πω ότι το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι 3.000 αθλητές. Οι Έλληνες δεν υπάρχει όριο, αλλά θέλουμε να διπλασιαστούν σε σχέση με πέρσι. Αυτό είναι ο στόχος. Θέλω να ρωτήσω. Μπορείτε να δώσετε ένα. Ναι, συγγνώμη. Θα ήθελα να ακούσω πέρυσι απλά το Trifecta. Θα είναι. Το Trifecta θα είναι μόνο για του ανθρώπου που συμμετέχουν. Να σα καλωσορίσω με την Σπάρτη, στην σειρά μου. Θέλω να ρωτήσω πόσο, ποιε δυσκολίε αντιμετωπίσατε πέρυσι, αν αντιμετωπίσατε βέβαια, για το στήσιμο όλων των εμποδίων και όλου του εξοπλισμού του αγώνα βάσει και των γεωμορφολογικών. Και η συμφύση της περιοχής. Και αν ήταν μια πρόκληση αυτή για εσάς. Ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω εγώ γιατί καλώς ή κακώς μπλέκομαι άμεσα με αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί εγώ ήμουν υπεύθυνος της τέλης, ας το πούμε έτσι, του event, οπότε τα ξέρω από πρώτο χέρι να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε.
Καταλαβαίνετε ότι όταν θέλεις να συνδέσεις μαζί με έναν αγώνα και την ιστορία, να συμπεριλάβεις τα πιο όμορφα κομμάτια κλπ. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν κάποια προβλήματα στο τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Η διαδρομή άλλαζε και άλλαζε και άλλαζε συνεχώς. Οπότε, εγώ θέλω να πω ότι από εκεί που ξεκινήσαμε στο που φτάσαμε, είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πιο το αποτέλεσμα της συνολικής διαδρομής, γιατί καταφέραμε τελικά να τους περάσουμε και κοντά από αρχαιολογικούς χώρους, να ζήσουμε μια διαφορετική εμπειρία οι αθλητές. Δηλαδή, ακόμα αυτό που τους περάσαμε μέσα από την αρχαία Σπάρτη, περπατώντας και όχι τρέχοντας για να σεβαστούν τον χώρο. Πέρασαν τα Μενελάια, πέρασαν μέσα από το ποταμό Ευρώτα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Πρέπει εδώ να ευχαριστήσουμε βέβαια και τους ιδιώτες, οι οποίοι μας παραχωρήσανε τη γη τους, πάρα πολλοί από αυτούς, για να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα από εκεί και να κάνουμε ένα πολύ πιο ωραίο αγώνα. Και βέβαια το Δήμο, ο οποίος έκανε τα πάντα, και ο Χρήστος Πλιώτας, για να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι και να είναι για μας ο στρίκος με όλους αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε αυτόν τον αγώνα. Άρα θα σας πω ότι ναι, μεν αρκετά προβληματάκια, αλλά τέτοια τα οποία δικαιολογούνται την πρώτη χρονιά, γιατί δεν πάμε σε ένα σημείο το οποίο, ξέρετε, είναι έτοιμο, σημαίνει, είναι μια ιδιωτική έκταση ή ένα γύρω από ένα στάδιο όπου τα πράγματα είναι εύκολα. Θέλαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό, οπότε αυτό θα έφερε και δυσκολίες. Δώστε μου μισό λεπτό να σα ρωτήσω και μπορείτε να ρωτήσετε. Φέτος θα είναι στον ίδιο χώρο η διεξαγωγή του Spartan Race με διαφορετικές διαδρομές ή αν αλλάζει όλος ο χώρος, δηλαδή γίνει κάπου αλλού, και αν θα έχει προβολή φέτος περισσότερο από πέρσι σε Ελλάδα και σε Λακωνία. Ωραία, θα σου απαντήσω πάλι λίγο γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μια στιγμή μετάφραση. Λοιπόν, όσον αφορά τον αγώνα, δεν μπορώ να σου πω για τη διαδρομή. Θα σας πω ότι σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί δεν πρέπει να προσφέρουμε το ίδιο πράγμα πάλι. Προφανώς και προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα βασικά σημεία και αυτά τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα πιο δύσκολο, σίγουρα διαφορετικό και σε θέμα εμποδίων και σε θέμα σχεδιασμού. Θα είναι κάτι το οποίο θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Τώρα, όσον αφορά την επικοινωνία, ναι. Ήδη η επικοινωνία την οποία εσείς δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε στο εξωτερικό, γιατί αυτή τη στιγμή στην ουσία ανακοινώνουμε στην Ελλάδα με αυτή τη συνέντευξη τον αγώνα για το 2018. Οπότε σας λέω ότι έχει ξεκινήσει η προβολή σε σχέση με πέρσι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή και μέσω Facebook και μέσω newsletters. Γενικότερα η επικοινωνία θα είναι προς όλες τις πλευρές και ο στόχος μας είναι και στην Ελλάδα βεβαίως. Θα τρέξουμε μια διαφορετική είδους καμπάνια, διότι οι Έλληνες ακόμα δεν γνωρίζουν αυτόν τον αγώνα, δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο που είναι οι ξένοι αθλητές. Οπότε πρέπει να μπουν σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε ναι, και όλη μας η προώθηση και όλη μας η επικοινωνία θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με πέρσι. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος να πηγαίνει μετά αυτό. Για την επικοινωνία, να προσθέσω για την επικοινωνία. Πέρσι είχαμε συνεργαστεί με ένα συνδρομητικό κανάλι, συγκεκριμένα Κοσμοτέ, ο οποίος για 2 εβδομάδες είχε προβάλει τους αγώνες. Φέτος θα υπάρξει και ανοιχτό κανάλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη προβολή και στην ελληνική αγορά. Θα ήθελα να ρωτήσω 2 πράγματα. Το ένα προς τη διαδικασία και ένα προς τον κύριο Τσένα. Το διαδικαστικό, αν θα υπάρχει φέτος Spartan Race Kids, μπορεί να υπάρχουν πολλά ερωτήματα που για. Το δεύτερο είναι πώς, ποιο ήταν το εφαλτήριο για τον κύριο Τσένα να ξεκινήσει κάτι τέτοιο που δεν έχει όσον αφορά τουλάχιστον σε επίπεδο καταγωγής, σε αναφορά προς Spartan. Η πρώτη του σκέψη για να φτάσει στη μεγάλη υλοποίηση. Για το πρώτο ερώτηση, για το Σπάρτα, και θα απαντήσω εγώ, δεν θα απαντήσει ο ίδιος.
Σκοπός μας είναι ναι, να γίνει φέτος. Δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Θα γίνει τον επόμενο μήνα, ίσως λίγο πιο αργά, αλλά ναι, σκοπός είναι να γίνει φέτος της παραγγής. Όχι, την ίδια περίοδο θα γίνει. Τη μία από τις δύο μέρες, ναι, η ανακοίνωση δεν έχει γίνει ακόμα, διότι ακόμα είναι σχεδιαστικό το θέμα. Δηλαδή, πρόκειται να ανακοινώσουμε ίσως τον επόμενο μήνα. Οπότε, ναι, η απάντηση είναι ναι, θα γίνει Σπαρταγκής. Και δεύτερη ερώτηση, θα σας απαντήσει λίγο. I think my family is Italian. They come from Italy. But now that I'm here for 24 hours, I think maybe they came from Greece, not from Italy. And many years ago, I was doing these races myself. I was competing, and I felt alive, and I was sweating and breathing heavy, and it felt fantastic. And so when we thought, what name should we name this business, it was just natural to call it Spartan. Because all modern day military is based on the Spartans. MMA, any warrior culture comes from the Spartan mindset. So it was just natural to name it Spartan. And now that I'm here, I'm happy I did. Λοιπόν, ότι έχει μια καταγωγή από την Ιταλία, αλλά τώρα που βρίσκει 24 ώρες στη Σπάρτη, αναρωτιέται μήπως τελικά ήταν η καταγωγή από την Ελλάδα και όχι από την Ιταλία. Αυτό που θέλει να πει είναι ότι όταν ήταν νεότερος έτρεχε πολύ σε αγώνες κλπ. Οπότε είχε μέσα του όλο αυτό το πράγμα, την προσπάθεια που πρέπει να κάνεις για να γίνεις καλύτερος κλπ. Οπότε όταν άρχισε να σκέφτεται το πώς θα μπορούσε να φτιάξει τους δικούς τους αγώνες, το πώς θα μπορούσε να τους ονομάσει, του ήρθε εκ του φυσικού, γιατί πίστευε ότι όλο αυτό το mentality το οποίο υπάρχει γύρω από τους αγώνες, γύρω από τους αγώνες αντοχής, γύρω που πρέπει να είσαι πειθαρχημένος, που πρέπει ακόμα και γύρω από το στρατιωτικό αυτό κόνσεπτ που υπήρχε, πίστεψε ότι αυτό ήταν το όνομα το οποίο τέριαζε ακριβώς για αυτούς τους αγώνες. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Με αφορμή την ερώτηση του Γιάννη, ο οποίος ήταν και συμμετείχε στον αγώνα σαν αθλητής. Και βλέπω και το κύριο Δημόπουλο εκεί συμμετείχε και αυτός και με την ομάδα του. Είναι μια πρόταση στην οποία αφορά και τον Τζο, αλλά και τον Τζορτζ και τον Δημήτρη. Αν μπορούμε και να βρούμε και η φόρμουλα σε αγώνες που γίνονται διεθνείς άλλες πόλεις, μια ομάδα σπαρτιατών, αθλητών, να συμμετέχει σε αυτούς τους αγώνες. Θεωρώ θα είναι μια καλύτερη προβολή για την πόλη και για τους αθλητές του δικού μας. Να το συζητήσουμε και να το δούμε. Δεν είναι τώρα να έχει μια απάντηση, να το φέρουμε και τελικά. I would love to have a team from Sparta race all over the globe. I think George would love this too. I would love to have a gym and training center, maybe in the mountains, dedicated to the Spartans training. I would like to train these people. I would like to film this, create a TV show. This would be unbelievable. But we need the support, but this would be very exciting. Να γίνει αυτό, να υπάρξει μια ομάδα που να πηγαίνει και να τρέχει σε αγώνες ανά τον κόσμο. Θα ήθελε να το δει, θα ήθελε να του βοηθήσει, θα ήθελε να του προπονήσει ακόμα και να το βιντεοσκοπούνε αυτό το πράγμα και να το βλέπει ο περισσότερος κόσμος. Οπότε η απάντηση είναι προφανώς και ναι. Και στον Τζορτζ θα ήταν, you also agree, George, right. Προφανώς και θα ήταν κάτι το οποίο θα του άρεσε πάρα πολύ. Οπότε στο χέρι σας είναι να προταθεί κάτι οτιδήποτε και είναι κοντά για να το κάνει πραγματικά στο. Εάν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτά τα οποία ρωτήσατε και στη συζήτηση η οποία έγινε, γίνονται και κάποιες συζητήσεις, πολιτικοί δεν είμαστε, απλώς θα πούμε ποια είναι τα σχέδιά μας και τι θα θέλαμε να κάνουμε στην πόλη της Σπάρτης. Καταρχάς με τον κύριο Ντεσένα συζητήσαμε και την πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα μουσείο στη Σπάρτη, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τις συμμετοχές στο εξωτερικό, και από διάφορους επώνυμους οι οποίοι θα έρθουν εδώ να παρουσιάσουν είτε καθηγητές είτε διασημότητες οι οποίοι θα μιλήσουν γύρω από αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο σχέδιο το οποίο έχουμε, μήπως καταφέρουμε και κάνουμε και ένα camp εδώ στη Σπάρτη, το οποίο θα έρχονται προπονητές από όλο τον κόσμο για να προπονούν τους αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Εάν υπολογίσετε ότι έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο συμμετέχοντες παγκοσμίως,
Καταλαβαίνετε ένα ποσοστό το οποίο θα θέλει να έρθει εδώ να κάνει μια προετοιμασία για αυτούς τους αγώνες, τι θα σήμαινε για την τοπική αγορά. Καθώς επίσης αυτό σε δεύτερο και τρίτο στάδιο που να δημιουργηθεί και μια τηλεοπτική κάλυψη μετά αυτής της προετοιμασίας, το οποίο θα προβάλλει τους αγώνες σε όλο τον κόσμο, την προετοιμασία και τους αγώνες μετά. Αυτά είναι μερικά από τα σχέδια τα οποία έχουμε και πιστεύω με την, και με τη δική σας συμμετοχή και με τη δική σας στήριξη στον κύριο Δήμαρχο και στην πόλη της Σπάρτης θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το μουσείο που είπατε, τι είδος μουσείου θα είναι αυτό? Θα έχει σχέση με το Spartan Race. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, την ψυχή των αγώνων για τη Σπάρτη, για το σχεδιασμό και όλο το τρέξιμο, το Χρήστο τον Πλιώτα, πώς ήταν η συμμετοχή σας, πώς ήταν η συνεργασία σας με τον Χρήστο, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντική η προσφορά του και στην πόλη αλλά και στον Δήμο. Και μετά θα απαντήσω. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους δύο Χρήστους. Και τον έναν Χρήστο και τον άλλο Χρήστο, οι οποίοι ήταν από τη μεριά της διοργάνωσης και από τη μεριά του Δήμου Υπηρεσίας. Από ό,τι φαίνεται είχαν μια πολύ καλή χημεία και ανταποκρίθηκαν από το αποτελέσματος. Πολύ καλά είχαν θετικά σχόλια και όλα αυτά. Ο Χρήστος αφιέρωσε, εκτός το διάστημα του αγώνα, αφιέρωσε αρκετή έτσι δραστηριότητα, παρόλο που είχε και άλλες αρμοδιότητες από τον Δήμο, μεγάλη προσπάθεια γιατί αγκάλισε και αγκάλισε αυτόν τον αγώνα, όπως και τώρα είναι εδώ αρμόδιος υπεύθυνος από τον Δήμο. Δεν είναι με την έννοια της αρμοδιότητας ο αντιδήμος που έχει τον αγώνα αυτό, αλλά είναι ο υπεύθυνος από την μεριά του Δήμου να συνεργαστεί και φέτος και να προχωρήσει με τον αγώνα. Ο Χρήστος του Δήμου συνέβαλε στα μέγιστα στο να περάσουν οι αθλητές από όλους τους χώρους συντηρητικούς. Σίγουρα φέτος πάλι το ίδιο θα έχουν κάνει διαφορετική χώρη και το καταλάβατε γιατί πρέπει να είναι διαφορετική, γιατί η πόλη της Σπάρτης έχει να δείξει φοβερά αξιοθέατα. Μερικές φορές είναι εις βάρος του αγώνα, γιατί με το που άκουσα, παρατήρησα συνεντεύξεις από τα Facebook αθλητών, μένανε όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι, μένανε και στο τοπίο και στη φύση και μπορούσαν να κάνουν τον αγώνα με καλύτερες εκτιμήσεις, αλλά το ότι αφαιρόνταν και περνάγανε από τα αρχαία, από τους χώρους, τους ωραίους, τους ολυμπιακούς, δεν είχαν τις επιδόσεις τις μεγάλες. Αλλά αυτό είναι σημαντικό κομμάτι που θέλουμε εμείς να δείξουμε και να προβάλλουμε τον αγώνα. Θεωρώ και φέτος έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και θα πάμε πολύ πιο καλύτερα. Και να πω και εγώ από την πλευρά μου τώρα. Με τον Χρήστο είχαμε μια άψογη συνεργασία. Όπως είπα και πριν, και εγώ τον ευχαρίστησα ιδιαίτερα για την προσπάθειά του. Θεωρώ ότι έκανε και παραπάνω από αυτά που θα μπορούσε, γιατί ένας άνθρωπος για έναν άνθρωπο μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να δουλέψει για παραπάνω ανθρώπους. Οπότε θεωρώ ότι ήταν ιδανικός, πόσο μάλλον κιόλας επειδή γνώριζε πάρα πολύ καλά και τους χώρους, τους οποίους θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς πέρσι. Και βέβαια ήταν ο σημαντικός κρίκος μεταξύ και των ιδιωτών που έπρεπε να μας βοηθήσουν. Οπότε εγώ προσωπικά και προσωπικά ως Χρήστος, αλλά και σαν επαγγελματίας και εκπρόσωπος της ΣΤΑΦ και της διοργάνωσης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά του και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είναι και φέτος μαζί μας. Καταρχάς, καλωσορίζω τον Τζον Δεσένα, τον Γιώργη, τον κύριο Ντέρι, τον Χρήστο τον Χρυσόπουλο και είναι μεγάλη τιμή που είναι σήμερα μαζί μας και ιδιαίτερη χαρά που ανακοινώνεται ο αγώνας του 2018 του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα Τραϊφέκτα στη Σπάρτη από τον κύριο Τζον Δεσένα. Σε ευχαριστούμε, Τζο, που είσαι κοντά μας. Και να έρχεσαι πάντα και πάντα θα σε περιμένουμε. Σε αυτό το οποίο υπόθηκε από τον κύριο Δήμαρχο και από τον Χρήστο, θα ήθελα να απαντήσω όπως είχε απαντήσει μια μητέρα σπαρτιάτισσα. Όταν της είπαν ότι το παιδί σου αρίστευσε και πρότευσε στον πόλεμο και έκανε τα πάντα, είναι ο καλύτερος σπαρτιάτης. Και η μητέρα του απάντησε, ότι σαν και το γιο μου υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ στο Σπάρτη. Θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο συμβαίνει και για αυτό το γεγονός, ότι σαν τον Χρήστο ή τον Χρήστο ή τον κάθε Χρήστο υπάρχουν πολλοί εδώ και πρέπει να μαζευτούμε. Κάποιος άλλος? Νομίζω
Αν είπε και κάτι άλλο, ο Χρήστος, αυτό που δυσκολεύομαι να μεταφράσω και εγώ, μπορεί να μην είχε και ποτέ. Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε. Ανακοινώθηκαν οι αγώνες επίσημα και το περιεχόμενο των αγώνων. Θα πω ότι φέρνει, θα ξαναγίνουν και άλλες ανακοινώσεις για διαδικαστικού τύπου αγώνων. Όμως αυτό που ανακοινώθηκε και θεωρώ είναι σημαντικό και οφείλει που έχει εισπράξει ο Δήμος και διαχρονικά είναι αυτό που είπε ο κύριος Ντέβις. Την εξέλιξη αυτού του αγώνα με άλλες υπογονές. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, να το δούμε, να το μελετήσουμε και θεωρώ ο Δήμος να το δει προς τη κατεύθυνση τη θετική για να δούμε πώς όλο αυτό το εγχείρημα θα έχουν μια ζεστέρια προς τα έξω. Είναι μεγάλα πράγματα αυτά τα τρία που εξάγεται, μουσείο, χωροάρτησης και προβολής. Και θεωρώ πρέπει να κάτσουμε να το δούμε μελετημένα, οργανωμένα, πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το καθήκον. Καταλαβαίνετε, ανοίγει ένα άλλο, μια άλλη συνεργασία και ένα άλλο έτσι, επίπεδο προβολής της πόλης μας, που ο σκοπός που το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να προχωρήσει αυτόν τον αγώνα για 8 χρόνια, είχε μέσα και τέτοιες δράσεις και θετικά μετά από τον πρώτο αγώνα να φέρουμε και τέτοια ζητήματα. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε σε συνεργασία πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ακούσαμε τώρα τον Τζο ότι γίνεται σπαρτιάτης. Θεωρούμε ότι πρέπει να το λέμε και άλλες φορές εδώ. Η συμβολή του είναι σημαντική, η εμπειρία του είναι σημαντική και μάλιστα είπε ότι θα προπονεί και ο ίδιος μερικές φορές τους σπαρτιάτες σπαρτιές που θεωρούμε και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Αλλά εξίσου σημαντική είναι και η προσφορά και του Τζος που έχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΣΥΝΤΑΦ αλλά και των συνεργατών εδώ που ήταν έρθει από την ΤΑΦ να μπορέσουν να οργανώσουν τον αγώνα. Θεωρώ ότι θα έχουν έναν αγώνα πολύ πιο καλύτερο. Με ποιοτικά στοιχεία πολύ πιο καλύτερα και για την πόλη και για τον αγώνα και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να τους ευχαριστήσω που είμαστε, τι θα πούνε και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που θα προβάλλετε αυτόν τον αγώνα και πάντα το προβάλλετε τα μέσα μας και σε κοινωνία του νόμου για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την πόλη της Σπάρτης. Γιατί η ομάδα είμαστε όλοι. Δήμος, μέσα μαζικής επικοινωνίας, πολίτες και η προβολή της πόλης και του αγώνα αυτό θα συμβάλλει στα μέγιστα. I just want to thank everybody. This has just been an unbelievable day that will change my life forever. So thank you, everybody, for having me here and having the Spartan Race come here. Είναι μια απίστευτη εμπειρία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα το αλλάξει τη ζωή αυτή η επίσκεψη εδώ στη Σπάρτη. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much.